Του Υπουργού Εμπορίου με την Κρετίκ είναι και ο σχεδιασμός για το τερματικό. Θεωρείτε ότι βαίνουν καλώς όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί για να είμαστε έτοιμοι με το που θα έρθει το φυσικό αέριο στην Κύπρο να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο? Είναι κάποια βήματα, κάποια προεργασία που γίνεται. Υπάρχουν πολλά άλλα να γίνουν πριν προχωρήσει οποιοδήποτε σχεδιασμός. Όπως? Αυτό που πρέπει να γίνει και είναι και το πιο επίγον θέμα είναι οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, η οποία φαίνεται ότι καθυστερεί. Ξέρουμε τους λόγους που καθυστερεί, κύριε Παπαναστασίου. Είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί βάσει του συμβολέου. Να πω ότι ίσως ο λόγος που καθυστερεί είναι για να γίνει καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων. Έγινε μια δεύτερη γεώτρηση προς τη μεριά του Ισραήλ και ίσως η εταιρεία να προσπαθήσει να επεξεργαστεί καλά εκείνα τα δεδομένα πριν αποφασίσει πού θα τρυπήσει για την τρίτη γεώτρηση στην περιοχή τη δική μας. Την καλύπτει το συμβόλαιο όμως μέσα για να δώσει αυτή την καθυστέρηση? Χρειάζεται περισσότερη πίεση, εκτιμάτε? Πάντα στο συμβόλαιο υπάρχει πρόνοια, αν οι εταιρείες καθυστερούν, να είναι υποχρεωμένες να ελευθερώνουν το 25% της περιοχής που έχουν. Είναι καλό αυτό. Αλλά πρέπει να το εφαρμόσουμε. Εφαρμόστηκε ήδη μία φορά αυτό με το πρώτο συμβόλαιο. Είναι ένας μοχλός πίεσης. Άρα κάθε καθυστέρηση ουσιαστικά αφαιρεί 25% από το υφιστάμενο οικόπεδο κάθε φορά και πάει στα υπόλοιπα. Ναι, πάει, ελευθερώνεται βασικά. Γιατί ξέρετε, ακούμε συνεχώς για γεώτρηση επιβεβαίωσης. Είναι και θέμα του προεκλογικού αγώνα των υποψηφίων για την προπόληση του ενός μέρους του φυσικού αερίου. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει προπόληση φυσικού αερίου? Όχι, είναι οι εκτιμήσεις μου ότι είναι αδύνατο και μπορώ να εξηγήσω γιατί. Να το εξηγήσουμε βεβαίως, γι' αυτό είστε εδώ. Να πούμε για παράδειγμα, αν ξεκίνησε η συζήτηση, μετά υπήρχε προπόληση στην πλευρά του Ισραήλ. Εκεί πέρα να εξηγήσω ότι είναι η εταιρεία η οποία θα έκανε την ανάπτυξη που αποφάσισε να φέρει μια άλλη εταιρεία μέσα, πολλώντας ένα κομμάτι από το δικαίωμα, ούτως ώστε να πάρει τα χρήματα και να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη. Δεν είναι το κράτος του Ισραήλ. Άρα υπάρχει αυτή η σημαντική διαφορά. Η οποιαδήποτε προπόληση από τη μεριά της δική μας, αν γίνονταν που δεν γίνεται, θα εξαρτιόταν αν η άλλη εταιρεία, η Νόπολ συγκεκριμένα, προχωρήσει στην ανάπτυξη. Μπορεί κάποιος να πει ότι η Νόπολ μπορεί να σηκωστεί να φύγει. Άρα μάλιστα, θα κρέμονται όλα. Εκείνο που θα ήταν δυνατόν για να ήταν να εξεταζόταν η περίπτωση της προπόλησης του φυσικού αερίου όπως θα παράγεται. Αυτό θα γίνει χρονικά γύρω στο 2015. Γιατί... Τι είναι ότι όπως θα παράγεται, εξηγήστε μας αυτή την λεπτομέρεια, την πολύ σημαντική. Να το πω λίγο διαφορετικά. Το 2015, αν προχωρήσουν καλά οι σχεδιασμοί, θα πρέπει να υπογραφούν συμβόλαια πωλήσεως του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Αυτό είναι απέτηση των δανειστών, οι δανειστές οι οποίοι θα δανείσουν τα λεφτά για να στηθεί ο σταθμός υγροποίησης. Ο σταθμός υγροποίησης θα χτιστεί με λεφτά από κάποιους δανειστές, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν πέραν του 70% των σταθμών υγροποίησης. Για να δώσουν αυτή τη χρηματοδότηση, πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε έτοιμα συμβόλαια πωλήσεως, υπογραμμένα συμβόλαια πωλήσεως μακροχρόνια για 20 χρόνια, το 2015. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υπογραφούν τα συμβόλαια πωλήσεως ότι θα πάρουμε και λεφτά. Γιατί αυτό που γίνεται και είναι η πρακτική είναι ότι το κράτος και η εταιρεία θα συμφωνήσει με τους δανειστές, τα έσοδα από τις πωλήσεις του φυσικού αερίου θα πηγαίνουν σε ανεξάρτητον οίκο και ο ανεξάρτητος οίκος θα πληρώνει πρώτα τους δανειστές, ενώ όχι την τρόικα τους δανειστές, ναι, τους δανειστές, ναι, ναι, κατανοητό, του σταθμού υγροποίησης, και μετά θα δίνει τα υπόλοιπα στην εταιρεία και στο κράτος. Άρα δεν μπορεί το κράτος να σηκωστεί να προπολίσει το φυσικό αέριο, γιατί δεν θα το δανείσει κανένας για να στήσει το σταθμό υγροποίησης. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Έπεσαν προχθές και υπογραφές για τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης με την ΕΝΙΚΟΚΑΣ. Εκτιμάται ότι μπορεί από τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης να έχουμε νωρίτερα το φυσικό αέριο στην Κύπρο?
από ό,τι με την Νόπολ το 2018-19. Είναι λίγο απομακρυσμένο αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Να πούμε καταρχήν ότι η πρώτη γεώτρηση θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Η πρώτη φάση δηλαδή, στην οποία θα γίνει και η πρώτη γεώτρηση, ίσως και δεύτερη, είναι στα 3 χρόνια από τώρα. Μάλιστα. Μετά τα 3 χρόνια θα χρειαστούν επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, αν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, και όλα αυτά παίρνουν πάλι αλλά έχουμε ενδείξεις ότι το 9 είναι καλύτερο οικόπεδο από ότι τα υπόλοιπα. Μπορεί δηλαδή, να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, ναι. Οι γεωτρήσεις όμως πάλι θα πρέπει να γίνουν και επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις πάλι θα γίνουν. Κάποια θέματα παίρνουν τον χρόνο τους. Για παράδειγμα, τώρα μπορεί κάποιος να πει γιατί να μην προχωρήσουμε αμέσως σε γεωτρήση. Θα πρέπει πρώτα να γίνουν σεισμικές μελέτες τρισδιάστατες και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων παίρνει σχεδόν 2 χρόνια. 1,5 με 2 χρόνια η επεξεργασία των δεδομένων για να αποφασίσεις μετά που θα κάνεις τη γεώτρηση. Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα δεν μας βοηθούν, δεν βοηθούν τις εταιρείες που θα ακριβώς τα τρυπήσουν. Όχι, διότι αυτά τα δεδομένα είναι διδιάστατες. Άρα θέλουμε τρισδιάστατες. Θέλουμε τρισδιάστατες λόγω του κόστους της μιας γεώτρησης, η οποία ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Πρέπει να είναι σίγουροι που θα. Πρέπει να είναι σίγουροι που θα τρυπήσουν, γι' αυτό είναι απαραίτητα να γίνουν τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες. Μάλιστα, αναμένεται εντός της εβδομάδας, το πολύ σε 10 μέρες, να πέσουν και υπογραφές με την Total, που εκείνη είναι ουσιαστικά η εταιρεία πάει για πετρέλαιο. Αυτό τι σημαίνει? Εξηγήστε μας λίγο την διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που χρειάζονται για να έχουμε το πετρέλαιο. Είναι αυτό. Έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Γκασίνη, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας. Όταν οι εταιρείες επενδύουν σε μια τέτοια περιοχή, σίγουρα θα ερευνήσουν και το ενδεχόμενο του πετρελαίου. Είναι κάτι που το έχει σαν στόχο και η Νόπολ. Έχει αποπειραθεί μία ή δύο φορές μέχρι τώρα. Για κάποιους τεχνικούς λόγους έχει σταματήσει, αλλά είναι στο στόχο τους. Άρα λέμε και, ότι της Νόπολ, και στο οικόπεδο 12 να πάει για. Οπωσδήποτε. Για πετρέλαιο, ναι. Ναι. Η Νόπολ διερευνά αυτό το ενδεχόμενο στο Ισραήλ. Ήδη αποπειράθηκε στο Ισραήλ να το κάνει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Αυτό το φυσικό αέριο, όταν βρεθεί σε μεγάλο βάθος, είναι thermogenic, όπως λέμε στα αγγλικά είναι η ορολογία. Δηλαδή, έχει παραχθεί μαζί με πετρελαιό και λόγω της ψηλής θερμοκρασίας έγινε, ένα μέρος έγινε φυσικό αέριο. Άρα υπάρχει κάποια πιθανότητα να υπάρχει και πετρέλαιο, το οποίο θα πρέπει να εντοπιστεί και συνήθως είναι σε μεγαλύτερο βάθος. Να πω ότι είναι μια πιθανότητα. Η πιθανότητα που δίνει η Νόπολ είναι 25% να υπάρχει πετρέλαιο. Να πω όμως ακόμα ενώ στα οικόπεδα με την Total είναι περισσότερες οι πιθανότητες, αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Θα είναι περίπου η ίδια πιθανότητα. Η Total δεν έχει παραπάνω δεδομένα από ό,τι έχει η Νόπολ στο παροστάδιο. Να πω ότι έστω και 25% είναι καλή πιθανότητα το 25%. Είναι πολύ γιατί καλή. Το αποτέλεσμα θα είναι, αν τελικά υπάρξει πετρέλαιο, είναι πολύ μεγάλης αξίας, άρα και η πιθανότητα 25% θεωρείται πολύ καλή και είναι αυτό που θέλουν να διερευνήσουν οι εταιρείες. Δηλαδή, μετά τις υπογραφές, πόσος χρόνος χρειάζεται στην Total να πάρει, να εντοπίσει την περιοχή που θα τρυπήσει και να βρει το πετρέλαιο? 2,5 με 3 χρόνια για να γίνει η πρώτη γεώτρηση. Μάλιστα. Θέλω να προειδοποιήσω ότι θα υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην εντοπιστεί με την πρώτη γεώτρηση πετρελαίων ή φυσικών αέριων. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην δημιουργούμε και πολλές υπερβολές. Θα υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις. Οι τελευταίες 3 γεωτρήσεις στο Ισραήλ, οι 2 δεν βρήκανε τίποτε. Συμβαίνουν και αυτά. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Παίρνουν το χρόνο τους. Άρα είναι στο παιχνίδι και οι θετικές και οι αρνητικές γεωτρήσεις. Βέβαια, γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργηθεί απογοήτευση αν αύριο μια γεώτρηση δεν εντοπίσει τίποτε. Θα γίνουν άλλες και θέλει υπομονή. Άρα σε 2-3 χρόνια, αλλά εκεί δεν χρειαζόμαστε υποδομή. Αμέσως θα μπορείς να πωλήσεις το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται υποδομή για μεταφορά. Για μεταφορά, μάλιστα. Η υποδομή. Τώρα έρχονται εκεί τα πλοία να τα φορτώνεις και να πουλάς. Ναι, ναι. Αλλά εξακολουθεί. Θα πρέπει να γίνουν οι γεωτρήσεις. Θα πρέπει να μπει ο εξοπλισμός της γεωτρήσης μέσα, θα πρέπει να γίνει υποθαλάσσια υποδομή,
θα πρέπει να γίνει υποδομή για προσωρινή αποθήκευση. Δεν χρειάζεται υποδομή για μεταφορά όπως στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Δεν, κάποια υποδομή να πούμε ότι χρειάζεται. Χρειάζεται, αλλά όχι η υποδομή που χρειάζεται για το φυσικό αέριο. Ναι. Και όλη αυτή η αγωγή. Η υποδομή μεταφορά. Ναι. Βασικά μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Τι απαντάτε σε αυτού που επαναφέρουν το θέμα του αγωγού μέσω Τουρκία για το φυσικό αέριο? Είδαμε και τι δηλώσει του Αρχιεπισκόπου, είδαμε και τι δηλώσει των πολιτικών. Η δική σα εκτίμηση? Νομίζω είναι μια εκτίμηση που όλοι θα συμφωνούν και μέσα και έξω, ότι χωρίς λύση του κυπριακού προβλήματος, χωρίς λύση του πολιτικού προβλήματος, δεν τίθεται τέτοιο θέμα για συζήτηση. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Μόνο μετά από λύση του κυπριακού ή σε συνδυασμό λαμβάνοντας υπόψη των νέων αυτών δεδομένων, αλλά χωρίς λύση του κυπριακού, εγώ θεωρώ ότι είναι τέτοια συζήτηση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Παπαναστασίου. Και για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα ρεπορτάζ. Θα πάμε για λίγο εκτός Κύπρου. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να αναλύσουμε